πει εδώ τι παράθυρο. Δεν ξέρω, και εμένα κάποιος γνωστός μου με ειδοποιήσε χθες το μεσημέρι ότι κάποιοι είχαν έρθει και ξεκίνησαν να σκάβουνε. Έστειλα τον ξάδερφό μου που είναι συνειδιοκτήτης του Αλαιώνα και τον πληροφόρησαν ότι είναι από το Δήμο Δικαίου και ότι θα περάσουν έναν αντευτικό σωλήνα. Αυτό, τόσο απλό, χωρίς καμία κινητοποίηση, καμία άδεια, χωρίς να μας πούνε είστε ιδιοκτήτες μήπως μας το επιτρέπετε ή έστω ρε παιδιά ένα τηλέφωνο που πριν μια εβδομάδα ήταν ο ξάδερφός μου εκεί, πληρώσαμε για να πάρουμε ένα ρολόι για να χρησιμοποιούμε και εμείς τον ρολόι να καταλαβόμαστε πριν 4-5 μέρες. Μας είχαν δει. Δεν έπρεπε να μας πούνε, ξέρετε, σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι του χωραφιού σας. Έστω την άκρια, έστω τα όρια. Δεν έπρεπε. Είναι σαν μετά την ειδοποίηση, ήθελα να μου πείτε, αφού ολοκληρώσετε, αν απευθυνθήκατε στο Δήμο και τι απαντήσεις πήρατε και από ποιον. Καταρχάς πήρα κάποιους γνωστούς μου για να δω αν είμαι σωστή στις σκέψεις μου ότι όντως έτσι πρέπει να γίνει, όντως έπρεπε να μου κάνουν κοινοποίηση. Και μου είπαν ναι, έτσι έπρεπε να γίνει, προφανώς ξεχάστηκε. Οπότε έψαξα και βρήκα τον κύριο Πάχο και λίγο, με λίγο έντονο ύφος του είπα αμέσως τώρα απαιτώ να σταματήσουν τις εργασίες και ότι εγώ θα απευθυνθώ στο δικηγόρο μου και, διότι δεν μου κάνανε κοινοποίηση. Και εκείνος μου απάντησε εντάξει, δεν είπε και τίποτα ο άνθρωπος κακό, είπα οκ. Okay. Από εκεί και πέρα... Ο κύριος Πάχος τι είναι? Είναι νομίζω διευθυντής υπηρεσιών. Υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δικαίου. Τα πολιτικά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα ναι, απευθύνθηκα στην κυρία Βλάχου και ζήτησα να μου πει αν έπρεπε όντως να μου κάνουν κοινοποίηση και γιατί δεν έγινε. Μου είπε ότι δεν είναι αρμοδιότητά της και σε εκείνη την απευθύνθηκα διότι ξέρω ότι είναι αντιδήμαρχος Δήμου Δικαίου. Mm. Μου είπε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά της και να απευθυνθώ στον κύριο Μαντούκο. Μου δώσε το τηλέφωνο του, το κινητό του, τον έπαιρνα, το άφησα μήνυμα, δεν μου πήρε πίσω τηλέφωνο, δεν μου απάντησε. Οπότε σήμερα το πρωί σηκώθηκα και ήρθα να δω τι γίνεται στο χωράφι μου. Απευθύνθηκα στο δικηγόρο μου. Ο δικηγόρος μου, επειδή απουσιάζει από την ΚΟ, μου σύστησε να απευθυνθώ στην αστυνομία να κάνω μήνυση. Δεν ήθελα να κάνω μήνυση. Απλούστατα ρώτησα τον κύριο αστυνομικό μέσω τηλεφώνου τι μπορούσα να κάνω, διότι έχουν καταπατήσει την ιδιοκτησία μου. Και μου είπαν ότι έχω το κάθε δικαίωμα να κλείσω τον οποιοδήποτε λάκκο έχουν ανοίξει και το κάθε δικαίωμα να απαιτήσω να βγάλουν πράγματα που δεν μου ανήκουν. Με τον Δήμαρχο δεν μιλήσατε? Από εκεί και πέρα σηκώθηκα και πήγα στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Δικαίου. Με βάλανε και περίμενα μισή ώρα να έρθει ο κύριος Πάχος να μιλήσω μαζί του. Δεν βγάλαμε άκρη με τον κύριο Πάχο. Μετά ανακαλύπτουμε ότι ο κύριος Δήμαρχος τόση ώρα ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Βγαίνει λοιπόν έξω και μας λέει ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, ανοίγει ένα βιβλίο και ψάχνει να βρει το άρθρο 223 δεν ξέρω τι, για να μου διαβάσει τα δικαιώματα του Δήμου. Και όταν εγώ του είπα και με τα δικαιώματα του πολίτη τι γίνεται κύριε Δήμαρχε, μου είπε ότι πολλά ψάχνω, ότι τέλος πάντων η δουλειά του Δήμου είναι αυτή και θα την κάνει ο κόσμος να χαλάσει και δεν τον ενδιαφέρει τι λέει μια αστυνομία και δεν τον ενδιαφέρει τι λέει η κυρία Βλάχου, τόσα ξέρει τόσα λέει και ας είναι αντιδήμαρχος του και πολλά και διάφορα. Τον χαιρέτησα, τον ευχαρίστησα, έχω μάρτυρες, δεν φώναξα, δεν έβρισα, ίσα ίσα είπα νομίζετε μάλλον ότι έχετε ηλίθιες μπροστά σας, εννοώντας τον εαυτό μου. Ότι σου είπε εγώ δεν είμαι δυστυχώς ο Δήμαρχος, είμαι του δίκαιου ο Δήμαρχος και κάνω ό,τι θέλω. Του λέω, εκτός αυτό, του λέω συγγνώμη αλλά στο Δήμο Δικαίου ισχύουν άλλες νομοθεσίες από το κράτος της Ελλάδας. Μου λέει ναι, εδώ είναι Δήμος Δικαίου και διοικώ εγώ εδώ. Να είναι καλά ο άνθρωπος, μας διαφώτισε, μας έμαθε ότι μέσα σε ένα κράτος επικρατεί και ένα δεύτερο κράτος. Να είναι καλά. Τι θα κάνετε εσείς από εδώ εγώ,
Με επιβεβαίωσε πριν λίγο ήρθε ο κύριος Πάχος και μου είπε ότι θα το κλείσει. Εγώ θα περιμένω. Δεν είμαι άνθρωπος να βγάζω λεφταρία. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλει να εμποδίζει έναν Δήμο να κάνει έργα. Θα περιμένω μέχρι αύριο. Αύριο το μεσημέρι θα ξανάρθω να το ελέγξω και αν δεν έχει κλείσει και δεν είναι απειλή αυτό που λέω, θα κάτσω η ίδια με τα ίδια μου τα χέρια, θα κλείσω το λάκκο, θα βγάλω με κάποιον τρόπο, θα βγάλω το πορτικό έξω, δεν ξέρω πώς, με κάποιον τρόπο θα το τραβήξω έξω και από εκεί και πέρα θα περιμένω κοινοποίηση σε μένα και στα ξαδέρφια μου και ίσως και στο γείτονα, δεν ξέρω, τον κύριο δεν τον είδα, δεν μίλησα καθόλου μαζί του, να με ειδοποιήσουνε, να μου πούνε τι θέλουν να κάνουνε, να περιμένουν την απάντησή μου και ας περάσουνε πάλι το σωλήνα, αλλά από εκεί που θα τους επιτρέψω εγώ